Έχει δοθεί εκκίνηση. Καθυστερεί αρκετά στην αφετηρία ο Ελασάντη. Καλή εκκίνηση για τη Ζωδιάδη, σαν που διεκδικεί την πρωτοπορία. Ο Αλάνο έχει καλή εκκίνηση. Και ο Φουκασίτης, η Μάρβα και ο Ντούσκο στην εξωτερική. Ζωδιάδη θα είναι μπροστά. Στη δεύτερη θέση προσπαθεί να διατηρηθεί ο Φουκασίτης. Έρχεται κοντά πλέον και ο Ντούσκο στην εξωτερική, αλλά και ο Αλάνο και η Μάρβα στην εσωτερική. Εξακοσάρει με τον Φουκασίτη να κάνει νωρίς την επίθεσή του. Αντίθεση στην πρωτοπορία προσπαθεί να τον ακολουθήσει ο Αλάνο. Στην εξωτερική είναι και ο Ντούσκο, όμως ο Φουκασίτης είναι 2-3 μήκη μπροστά και ξεφεύγει στη στροφή στο 400 από τα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων η Μάρβα περνά στη δεύτερη θέση. Στροφή με τον Φουκασίτη στην πρωτοπορία. Η Μάρβα είναι στα 4-5 μήκη στη δεύτερη θέση. Τελευταίο 200, ο Φουκασίτης είναι μπροστά. Η Μάρβα στη δεύτερη θέση, πιο πίσω είναι η Σαμάκ. Ο Φουκασίτης είναι στην πρωτοπορία. Είναι 4-5 μήκη μπροστά από την Μάρβα. Με τον Φουκασίτη μπροστά. Η Μάρβα προσπαθεί να μειώσει, όμως ο Φουκασίτης έχει δυνάμει σήμερα. Πάει για την εύκολη επικράτηση. Στη δεύτερη θέση η Μάρβα, πιο πίσω η Σαμάκ και ο Σταυρουλίνος στο τέτρακα. Εύκολη επικράτηση για τον Φουκασίτη. Πρώτη νίκη στην καριέρα του για τον νεαρό μαθητευόμενο, τον Άντρο τον Μιτσίδη.